Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παρακολουθείτε την εκπομπή Ελεύθερων το Εύψυχον, η οποία, όπως επαναλαμβάνουμε σε κάθε ευκαιρία, σημαίνει ότι για να είναι κανείς ελεύθερος πρέπει να είναι και γενναίος. Τα θέματα της εκπομπής αυτής πάντοτε ιδιαίτερα και σε αυτή την εκπομπή, όπως θα είδατε και στην φωτογραφία που έχουμε στην οθόνη, εορτάζουμε την μνήμη του παππούλη μας, του συγχρόνου Αγίου, του Αγίου Παϊσίου, τον οποίο όλοι οι Έλληνες αγαπούμε και τιμούμε και ο οποίος έδωσε πολλούς αγώνες και για τον Ελληνισμό και για την Ορθοδοξία και μας έδωσε πάρα πολλά διδάγματα και για εμάς τους παλαιότερους, αλλά και για την νεολαία μας σήμερα. Το θέμα της εκπομπής θα είναι συγκεκριμένα οι στάσεις του Αγίου Παϊσίου έναντι του οικουμενισμού και του ζηλωτισμού και προσκεκλημένος για να την αναλύσουμε είναι ο πατήρ Άγγελος Αγγελακόπουλος, τον οποίο γνωρίζετε και από τις άλλες εκπομπές που κάνουμε στο σταθμό μας, τον οποίο και καλωσορίζω. Ευλογείτε, Πάτερ μου, καλώς ήρθατε. Χαίρετε, κύριε Βασιλιάδη. Ο Χριστός, η Παναγία μας να μας ευλογούν, όπως επίσης να έχουμε και τις ευχές του συγχρόνου Αγίου μας, του Αγίου Παϊσίου. Έτσι. 12, λοιπόν, Ιουλίου η μνήμη του. Και πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τι γράφει ο Άγιος Παΐσιος στην πρώτη επιστολή το 1968, Πάτερ μου. Καταρχήν να εξηγήσουμε για να καταλάβουν οι αγαπητοί τηλεθεατές τον λόγο για τον οποίο θα παρουσιάσουμε εν πρώτης δύο επιστολές, ναι, του Αγίου Παϊσίου. Και ο λόγος είναι ότι πολλοί ισχυρίζονται ότι ο Άγιος Παΐσιος στην ζωή του ασχολήθηκε μόνο με τα μοναχικά του καθήκοντα, δηλαδή την άσκηση, την προσευχή, την κάθαρση από τα πάθη, την υπακοή, την ταπείνωση, την παρθενία, που όλα αυτά είναι βεβαίως αυτονόητες αρετές που πρέπει να ασκεί ένας μοναχός. Ακριβώς. Και όπως επίσης ότι βοήθησε πάρα πολλούς ανθρώπους με το προορατικό και το διορατικό χαρισμά του, και όπως επίσης ότι έκανε πάρα πολλά θαύματα. Και σταματάνε μέχρι εκεί. Δίνουν δηλαδή μία κολοβωμένη, θα έλεγα, εικόνα περί του Αγίου Παϊσίου. Μάλιστα. Και συνεχίζουν λέγοντας ότι ο Άγιος Παϊσίος δεν είχε εκφραστεί περί θεμάτων Ορθοδόξου πίστεως. Επειδή στην εποχή του, όπως και στη δική μας εποχή, η Εκκλησία αντιμετώπιζε και τότε τον κίνδυνο από τις αιρέσεις του παπισμού και του οικουμενισμού, με την συνένεση και τη σύμπραξη τότε του Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου Αθηναγόρα, μεγάλου οικουμενιστού και μασόνου, και ως εκ τούτου λένε αυτοί και ισχυρίζονται ότι ο Άγιος Παΐσιος δεν τοποθετήθηκε επίσημα και δημόσια απέναντι σε αυτήν την πρωτοφανή επέλαση του οικουμενισμού εναντίον της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μάλιστα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και αρκετοί τον παρουσιάζουν ότι δήθεν ήταν σύμφωνος με τις πράξεις του κυρίου Αθηναγόρα, και άλλοι πολλοί έχουν προχωρήσει πολύ το θέμα και τον επικαλούνται ως δήθεν οικουμενιστικών φρονημάτων. Μάλιστα. Λοιπόν, όλα αυτά βέβαια είπαμε ότι είναι μονομερή. Γιατί ο Άγιος είχε και το ένα, είχε και το άλλο. Και υπερτερεί, όπως θα δείξουμε στη σημερινή εκπομπή, αγαπητέ κύριε Βασιλιάδη και αγαπητοί τηλεθεατές του Οδύσσια TV, υπερτερεί ο αγώνας του Αγίου Παϊσίου εναντίον του οικουμενισμού και του ζηλωτισμού, γιατί εάν δεν υπάρχει το θεμέλιο αυτών της πίστεως, τότε δεν έχουν και αντίκρισμα οι μοναχικές αρετές
το μοναχικό πολίτευμα, γιατί όπως ξέρουμε οι μοναχοί ήταν αυτοί οι οποίοι πρωτοστατούσαν σε θέματα υπερασπίσεως του Ορθοδόξου πίστεως. Ήταν οι υπέρμαχοι της Ορθοδοξίας μας. Ναι. Έτσι λοιπόν εδώ, μιλώντας για τον Άγιο Παΐσιο, μιλάμε για ένα αυθεντικό, γνήσιο και όχι κύβδηλο πρότυπο μοναχού, ο οποίος διέπρεψε και στα μοναχικά του καθήκοντα, αλλά και στην υπεράσπιση του Ορθοδόξου πίστεως εναντίον των παρεκκλήσεων του οικουμενισμού και του ζηλωτισμού. Μάλιστα. Λοιπόν, για να εδραιώσουμε λοιπόν εμείς αυτόν τον ισχυρισμό και να δείξουμε ότι όντως ο Άγιος Παΐσιος έκανε αγώνες υπέρ της πίστεως, γι' αυτό και επιλέξαμε στη σημερινή εκπομπή καταρχήν να παρουσιάσουμε τις δύο επιστολές του, οι οποίες εν πολλής παραμένουν άγνωστες και βέβαια δύσκολα στη σημερινή εποχή μας αποκαλύπτονται και δύσκολα κάποιος τις φέρνει ως επιχειρήματα. Ναι. Δηλαδή τις βάζουν στο περιθώριο, παρόλο που υπάρχουν. Ή δεν συμφέρει να ακουστούν. Δεν συμφέρει, βεβαίως. Βέβαια, στους ενασχολουμένους με τον Άγιο Παΐσιο, αυτά είναι γνωστά πράγματα. Μάλιστα. Λοιπόν, και στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε από τα βιβλία τα οποία κυκλοφορούν, τους 5 τόμους που έχει βγάλει η Ιερά Μονή Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκου στη Σουρωτή, ναι, όπου βρίσκεται και ο τάφος του Αγίου, θα παρουσιάσουμε και εκεί διάφορα περιστατικά, διάφορα γραπτά του περί του θέματος του οικουμενισμού και του ζηλωτισμού. Ωραία. Έτσι λοιπόν, απαντώντας στην πρώτη ερώτησή σας, την οποία θέσατε, να πούμε ότι αυτήν την πρώτη επιστολή ο Άγιος Παΐσιος την έγραψε όταν ήταν στην Ιερά Μονή Σταυρονικήτα του Αγίου Όρους. Μάλιστα. Μαζί με δύο άλλους ιερομονάχους. Ποιοι ήταν αυτοί? Ήταν ο προηγούμενος της Ιεράς Μονής Ιβύρων, πατήρ Βασίλειος Γοντικάκης. Ναι. Ήταν και αυτός στη Σταυρονικήτα στην αρχή. Μάλιστα. Και ένας ιερομόναχος Γρηγόριος. Ήταν συμμοναστές οι τρεις τους. Και γράψανε οι τρεις τους την πρώτη επιστολή αυτή με ημερομηνία 21 Ενδεκάτου του 1968. Μάλιστα. Στην επιστολή αυτή, αποσπάσματα θα αναφέρουμε, έτσι, όχι ολόκληρη. Η οποία απευθύνεται προς τον Πατριάρχη, η επιστολή? Όχι, όχι. Προς το λαό, προς ποιον? Απευθύνεται ιδίως στο Άγιον Όρο, στην κοινότητα. Α, μάλιστα, στην κοινότητα. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, ανάμεσα στα άλλα που περιέχει η επιστολή, λέγονται και τα εξής πάρα πολύ σημαντικά. Το, σε εισαγωγικά, νόμισμα της αγάπης που κυκλοφορεί μετά από το, πάλι σε εισαγωγικά, κλείσιμο των δογμάτων, η επανίδρυση της μιας εκκλησίας, πάλι σε εισαγωγικά, και τόσα άλλα είναι ακατανόητα και κυριολεκτικά βλάστημα για την Ορθόδοξη Εκκλησία. Δηλαδή βλέπετε εδώ ότι παίρνει κάποιες βασικές θεωρίες του οικουμενισμού και τις ονομάζει ο Άγιος βλάσφημες για την Ορθόδοξη Εκκλησία. Μάλιστα. Η άρνηση προς τον Πατριάρχη Αθηναγόρα δεν είναι άρνηση προς την αγάπη ούτε προς την ενότητα. Mm-hmm. Είναι όχι προς το ψευδές και ναι προς την αλήθεια που κρύβει μέσα της η Εκκλησία. Μάλιστα. Όταν οι πιστοί διακρίνουν διαφορές που υπάρχουν μεταξύ Ορθοδόξων και Ετεροδόξων, δηλαδή αιρετικών, δεν σημαίνει ότι επιθυμούν το σχίσμα και την διαιώνισή του, αλλά ζητούν την αληθινή ενότητα, την μόνη σωτήρια για όλους. Είναι άρα αυτό ένας σταυρός που υποφέρουν από αγάπη για τους αδελφούς. Αυτό τώρα που διαβάσατε είναι πάρα πολύ σημαντικό
διότι διευκρινίζει ότι όσοι αποζητούν αυτή την αλήθεια στην πίστη δεν έχουν σχισματικές τάσεις, γιατί έτσι βγαίνουν και λένε. Μα όποιος λέει δεν συμφωνεί με τους παπικούς, έχει σχισματικές τάσεις και τέτοια, αυτό καταρρύπτεται εντελώς από αυτά που γράφει ο Άγιος Παΐσιος εκεί. Βεβαίως είναι. Ότι ζητούν την αληθινή ενότητα. Αυτό είναι. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Η παρατήρησή σας είναι στοχότατη, γιατί πλέον είναι γραμμή των οικουμενιστών. Να λένε αυτό το πράγμα. Όσους αντιδρούμε σε αυτά τα ανοίγματα τα οικουμενιστικά, αμέσως να μας χαρακτηρίζουν ως σχισματικούς. Έτσι. Ότι δεν έχουμε αγάπη, είμαστε ακραίοι, φονταμενταλιστές, φανατικοί, ψυχοπαθείς, με ψυχολογικά προβλήματα δηλαδή, έτσι. Ναι, της μόδας αυτή. Λοιπόν, και ότι δεν επιθυμούμε την ενότητα. Ναι, ακριβώς. Έτσι. Εδώ τους απαντάει ο ίδιος ο Άγιος Παΐσιος, έτσι. Λοιπόν, συνεχίζει ο Άγιος Παΐσιος στην πρώτη του αυτή επιστολή λέγοντας: «Οι πατέρες της Εκκλησίας που φάνηκαν σε εισαγωγικά σκληροί στην διατήρηση του δόγματος είναι εκείνοι που αγάπησαν περισσότερο από κάθε άλλον τον άνθρωπο, γιατί γνώρισαν τα απίθμενα βάθη του και δεν θέλησαν ποτέ να τον κοροϊδέψουν με τις συνθηματολογίες εφήμερης και ανύπαρκτης αγάπης, αλλά τον σεβάστηκαν προσφέροντάς του το Ευαγγέλιο της Αληθείας που χαρίζει την μακαρία εν Αγίω Πνεύμα τη ζωή». Mm-hmm. Τι φοβερά τα λέει ο Άγιος. Mm-hmm. Ότι όλη αυτή η δήθεν αγάπη, η ψευδοαγάπη η οικουμενιστική, είναι, λέει, συνθηματολογίες εφήμερης και ανύπαρκτης αγάπης. Και ουσιαστικά λένε μεν για αγάπη, αλλά δεν αγαπούνε τον άνθρωπο. Όχι, βέβαια. Γιατί αν τον αγαπούσαν θα λέγανε και την αλήθεια. Έτσι. Και θα νοιάζονταν για την σωτηρία. Έτσι. Έτσι. Ούτε καν σέβονται τον άνθρωπο. Γιατί αν τον σεβόντουσαν και τον αγαπούσαν δεν θα του έλεγαν ψέματα. Έτσι. Άρα μπορεί να έχουμε λέξεις οι οποίες είναι συστατικές της πίστεώς μας, αλλά η ουσία και το περιεχόμενο δεν υπάρχει. Και ουσιαστικά πίσω από τις λέξεις κρύβεται ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή να καταλάβουμε ότι όταν οι οικουμενιστές λένε αγάπη, ουσιαστικά είσαι ενδυναμεί με το ψέμα, το ψεύδος του διαβόλου. Καταλάβατε. Έτσι. Και μια τελευταία φράση από αυτήν την πρώτη επιστολή του Αγίου Παϊσίου. Καταλήγοντας λέει: «Δεν είναι λοιπόν η πιστότητα στο δόγμα στενοκεφαλιά». Στενοκεφαλιά, έτσι. Γιατί βλέπετε πόσο επίκαιρα μας χαρακτηρίζουν. Και στενοκέφαλος. Έτσι. Στενοκέφαλος, δηλαδή, αυτό δεν είναι προσωπική ταμπέλα. Είναι για την Εκκλησία μας. Η Εκκλησία μας έχει την αρχή της αποκλειστικότητας. Δηλαδή ότι μόνον και αποκλειστικά μόνον αυτή η Εκκλησία, η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Ορθόδοξη Εκκλησία, είναι η κυβωτός της σωτηρίας. Κανένας άλλος. Αυτό λέγεται αρχή της αποκλειστικότητας. Μάλιστα. Και όταν το ακούν αυτό αυτοί, λένε καλά τώρα, γιατί είστε τόσο ξεροκέφαλοι και στενοκέφαλοι, μόνο η Εκκλησία η Ορθόδοξη σώζει, κανένας άλλος. Και μάλιστα στις ημέρες μας έχουν αντικαταστήσει αυτή την αρχή της αποκλειστικότητας με την αρχή της περιεκτικότητας. Δηλαδή ότι να μην λέμε τώρα ότι σώζει μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία. Σώζουν και οι αιρέσεις, σώζουν και οι παραθρησκείες. Δεν πειράζει να είσαι και από εδώ, να είσαι και από εκεί, όπου και να είσαι, σώζεσαι. Η θεωρία των κλάδων είναι περιεκτικότητα. Ότι δηλαδή η σωτηρία για να σωθεί κάποιος περιέχει όλα τα χριστιανικά μορφώματα και όλα τα παραθρησκευτικά μορφώματα. Είναι δηλαδή ότι όλοι σώζουν. Η θεωρία των κλάδων αυτή έχει σχέση δηλαδή με τη θεωρία των κλάδων, αυτό το πράγμα που λέτε. Εντάξει, μπορούμε να πούμε ότι έχει. Ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, εδώ όμως λέει ο Άγιος Παΐσιος, απαντώντας στο προηγούμενο που είπαμε, ότι η πιστότητα στο δόγμα, το Ορθόδοξο εννοείται, δεν είναι στενοκεφαλιά, ούτε ο αγώνας για την Ορθοδοξία είναι μισαλοδοξία. Έτσι, δεν μισούμε τον άλλον. Ακριβώς. Εμείς τον αγαπάμε τον άλλον. Και επειδή τον αγαπάμε, του λέμε την αλήθεια ότι βρίσκεται σε πλάνη και έχει αιρέσεις, έτσι ώστε να τις αποπτήσει, να κατηχηθεί, να βαπτιστεί και να γίνει Ορθόδοξος και έτσι να σωθεί. Μάλιστα. Λοιπόν, αλλά
η πιστότητα στο δόγμα και ο αγώνας για την Ορθοδοξία είναι ο μοναδικός τρόπος της αληθινής αγάπης. Αυτά λοιπόν τα πολύ ολίγα, σημαντικά. Τα πάρα πολύ σημαντικά, συνυπέγραψε ο Άγιος Παΐσιος μαζί με τους άλλους δύο ιερομονάχους, όπως είπαμε, στην πρώτη του επιστολή, έτσι, από την Ιερά Μονή στη Σταυρονικήτα, μάλιστα, το 1968. Υπάρχει όμως και άλλη μία επιστολή, του 1969, η δεύτερη επιστολή λεγόμενη. Βεβαίως, βεβαίως. Να δούμε τι αναφέρεται και τι αναφέρει σε αυτήν. Βεβαίως. Αυτή η επιστολή είναι λίγο πιο εκτεταμένη, γι' αυτό θα παραθέσουμε περισσότερα αποσπάσματα. Είναι της ιδίας αξίας και νευρολογικότητας. Τη δεύτερη αυτή επιστολή, ο Άγιος Παΐσιος, την έγραψε και αυτή όταν ήταν πάλι στην Ιερά Μονή Σταυρονικήτα, ένα χρόνο μετά, δηλαδή στις 23 Πρώτου 1969. Α, δύο μήνες ουσιαστικά μετά περίπου. Περίπου. Νοέμβριος και Ιανουάριος. Ναι. Και την απίφθινε τώρα αυτή την επιστολή στον μακαριστό, τον πατέρα Χαράλαμπο, τον Βασιλόπουλο. Τον ιδρυτή του Ορθοδοξού Τύπου, διευθυντή εκεί πέρα. Ναι. Λοιπόν, να δούμε λοιπόν τώρα κάποια αποσπάσματα από αυτήν την επιστολή. Λέει ο Άγιος Παΐσιος, επειδή βλέπω τον μεγάλο σάλο στην εκκλησία μας, εξαιτίας των διαφόρων φιλενωτικών κινήσεων και των επαφών του Πατριάρχου Αθηναγόρα μετά του Πάπα, πόνεσα κι εγώ σαν τέκνοτης και θεώρησα καλό, εκτός από τις προσευχές μου, να στείλω και ένα μικρό κομματάκι κλωστή που έχω σαν φτωχός μοναχός, για να χρησιμοποιηθεί και αυτό έστω για μια βελονιά για το πολυκομματιασμένο φόρεμα της μητέρας μας. Εδώ να κάνω μια παρατήρηση. Πολύ. Όταν φτάνουν σε αυτή τη λέξη που λέει εδώ πέρα πολυκομματιασμένο φόρεμα της μητέρας μας, που όντως το έχει γράψει ο Αγιός Παΐσιος. Στην εκκλησία αναφέρεται, έτσι. Ναι. Ένα λεπτό θα το εξηγήσουμε. Ναι. Λοιπόν, οι οικουμενιστές το παίρνουν αυτό και λένε ότι καλά κάνουμε εμείς και λέμε ότι η εκκλησία μας είναι διαιρημένη. Έχει διαιρεθεί σε πολλά κομμάτια. Και τα κομμάτια αυτά είναι ένα κομμάτι η Ορθόδοξη Εκκλησία, ένα κομμάτι ο παπισμός. Δεύτερο κομμάτι, τρίτο κομμάτι, πρωτοσαντισμός και δεν συμμαζεύεται, και έτσι. Καθεξής, ναι. Άρα, ό,τι λέει ο Άγιος Παΐσιος, λέμε κι εμείς, λένε οι οικουμενιστές, έτσι. Μάλιστα. Καταλάβατε. Μάλιστα. Λοιπόν, χρησιμοποιούν δηλαδή αυτή τη φράση. Ναι, πολυκομματιασμένο φόρεμα. Ναι. Έτσι. Δεν είναι όμως αυτή η ερμηνεία. Η σωστή ερμηνεία είναι ότι οι αιρέσεις και τα σχίσματα και οι παραθρησκείες όντως σχίζουν τον άραφο χιτώνα του Χριστού. Εντάξει, εδώ ο Άγιος το λέει φόρεμα. Ναι. Αλλά εντάξει, το ίδιο είναι. Έτσι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι συνεχίζουν να αποτελούν κομμάτι και μέλος δηλαδή της Εκκλησίας. Ναι. Είναι υπέτειοι του σχίσματος και του κομματιάσματος, ας πούμε έτσι, του χιτώνα της Εκκλησίας. Έτσι. Θυμηθείτε το όραμα που είδε ο Άγιος Πατριάρχης Αλεξανδρίας, ο Αλέξανδρος, τώρα μεταφερόμαστε στην εποχή του 4ου αιώνα, ναι, που κυριαρχούσε η αίρεση του αριανισμού και ο Άριος, ναι, έτσι. Ναι. Ο Άγιος Αλέξανδρος, λοιπόν, ενώ είχε κανονιστεί να γίνει συλλήτωργο μεταξύ του Ιδίου και του Αρίου, ο οποίος προηγουμένως υποκριτικά απέπτησε την αιρετική του θεωρία περί του ότι ο Χριστός είναι κτίσμα και όχι Θεός, έτσι. Mm-hmm. Ο Άγιος όμως δεν το πίστευε ότι αυτό είναι αληθινό και παρακαλούσε, ας πούμε, τον Θεό να του δείξει ένα σημάδι. Αν είναι όντως αληθινό ή υποκριτικό αυτό του Αρίου. Ναι. Λοιπόν, και όπως ήταν πάνω στην Αγία Τράπεζα και λειτουργούσε, του παρουσιάστηκε πάνω στο Άγιο Δισκάριο ο ίδιος ο Χριστός ως βρέφος, το οποίο φορούσε έναν χιτώνα, αλλά αυτός ο χιτώνας ήταν σχισμένος. Μάλιστα. Και τον ρώτησε ο Άγιος Αλέξανδρος, «Τι σου τον χιτώνα σώτερ δίηλεν», δηλαδή, ποιος σου έσκησε το χιτώνα, ναι. Και απάντησε ο Χριστός, το βρέφος Χριστός, «Άριος, ο Άριος μου τον έσχισε». Έτσι. Άρα ότι είναι αιρετικός.
Κατά αναλογίαν, οι αιρέσεις και οι αιρετικοί σχίζουν τον χιτώνα του Χριστού και τον κομματιάζουν. Όμως, δεν σημαίνει ότι αυτοί αποτελούν και μέλη και κομμάτια της Εκκλησίας της Ορθόδοξης. Είναι εκτός Εκκλησίας, έτσι. Με αυτή λοιπόν την έννοια, λέει εδώ πέρα ο Άγιος Παΐσιος, αυτό το... Γι' αυτό και είπε με το κομμάτι το νήμα να... Να προσφέρω κι εγώ μια κουλοστούλα. Ναι, να κάνω μια βελονιά κι εγώ στο σχισμένο... Ο Άριος ήταν αυτός που έφαγε και εκείνη την περιβόητη σφαλιάρα από τον Άγιο Νικόλαο. Ναι, βέβαια. Στην πρώτη Οικουμενική ήταν. Βέβαια. Μάλιστα. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα λεγόμενα του Αγίου Παϊσίου. Φαντάζομαι ότι θα με καταλάβουν όλοι ότι τα γραφόμενά μου δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας βαθύς μου πόνος για την γραμμή και την κοσμική αγάπη. Κοσμική αγάπη, έτσι. Δυστυχώς, του πατέρα μας, κυρίου Αθηναγόρα. Προσέξτε τώρα εδώ πέρα το επόμενο που είναι πάρα πολύ εύστοχο. Μάλιστα. Όπως φαίνεται, μιλάει για τον Αθηναγόρα, αγάπησε μια άλλη γυναίκα μοντέρνα που λέγεται παπική σε εισαγωγικά εκκλησία. Έτσι, μην μπούμε τώρα εδώ πέρα, οι οικουμενιστές θα πούν «Α, κοιτάξτε, ο Άγιος Παΐσιος αποκαλεί τους παπικούς εκκλησία». Ναι. Καταρχήν το έχει μέσα σε εισαγωγικά, που σημαίνει ότι το λέει συμβατικά για τη συνεννόηση. Δεν το πιστεύει ότι είναι εκκλησία, οντολογικά, έτσι. Ναι. Λοιπόν, ο Αθηναγόρας λοιπόν αγάπησε μια άλλη γυναίκα μοντέρνα, που λέγεται παπική σε εισαγωγικά εκκλησία, διότι η Ορθόδοξη μητέρα μας δεν του κάνει καμία εντύπωση, επειδή είναι πολύ σεμνή. Φοβερό, έτσι. Φοβερό. Δηλαδή ουσιαστικά, εδώ με αυτή τη φράση, ο Άγιος Παΐσιος δείχνει την πνευματική μοιχεία του Αθηναγόρα, έτσι, και μιλάω για μοιχεία γιατί εμείς οι κληρικοί και δύο πατριάρχες, έτσι, ναι, νυμφευόμαστε την ενορία μας, ας πούμε, εμείς οι κληρικοί, οι προκαθήμενοι, ας πούμε, την εκκλησία την οποία προεδρεύουν, έτσι, και διοικούνε, είναι γάμος, έτσι. Τώρα ο Αθηναγόρας λέει παράτησε την εκκλησία του και αγάπησε μια άλλη, μοντέρνα. Λοιπόν, αυτό είναι πνευματική μοιχεία. Ναι, ναι. Και εδώ είναι πρόδειλη και η, δηλαδή σε αυτό που λέει, η κοσμικότητας των παπικών έναντι της πνευματικότητας των Ορθοδόξων. Βεβαίως. Έτσι. Το λέει ξεκάθαρα. Παράτησε την πνευματικότητα της Ορθοδόξης Εκκλησίας και πήγε στην κοσμικότητα του παπισμού. Του παπισμού, ακριβώς. Αυτή η αγάπη, συνεχίζει ο Άγιος, που ακούστηκε από την πόλη, βρήκε απήχηση σε πολλά παιδιά του που την ζουν στις πόλεις. Άλλωστε, αυτό είναι και το πνεύμα της εποχής μας. Η οικογένεια να χάσει το ιερό νοημά της, που ως σκοπό έχουν την διάλυση και όχι την ένωση. Με μια τέτοια περίπου κοσμική αγάπη και ο Πατριάρχης μας φτάνει στη Ρώμη. Ήταν τότε ο Αθηναγόρας να πάει στη Ρώμη. Ναι. Δηλαδή, φανταστείτε κατά αναλογία, όπως έγινε πριν από μερικές μέρες, που ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος πήγε στο Μπάρι της Ιταλίας προσκεκλημένος του αιρεσιάρχου Πάπα, έτσι ώστε να κάνουν κοινή συμπροσευχή με όλες τις χριστιανικές αιρέσεις για να επέλθει δίθεν η ειρήνη στη Μέση Ανατολή, έτσι. Ναι. Λοιπόν, τα ίδια θα έγραφε και τώρα ο Άγιος Παΐσιος. Φυσικά. Συνεχίζει. Ενώ θα έπρεπε να δείξει αγάπη πρώτα σε εμάς, τα παιδιά του και στη μητέρα μας Εκκλησία, έτσι, αυτός δυστυχώς έστειλε την αγάπη του πολύ μακριά. Το αποτέλεσμα ήταν να αναπαύσει μεν όλα τα κοσμικά παιδιά που αγαπούν τον κόσμο και έχουν την κοσμική αυτή αγάπη, να κατασκανδαλίσει όμως όλους εμάς τα τέκνα της Ορθοδοξίας, μικρά και μεγάλα, που έχουν φόβο Θεού. Μάλιστα. Στη συνέχεια ο Άγιος Παΐσιος μας λέει τη γνώμη του για τους φιλενοτικούς, αυτούς που αποκαλούμε σήμερα οικουμενιστές. Μεταλείπεις μου, από όσους φιλενοτικούς έχω γνωρίσει, δεν είδα να έχουν ούτε ψύχα πνευματική, ούτε φλοιό. Ξέρουν όμως να μιλούν για αγάπη και ενότητα, ενώ οι ίδιοι δεν είναι ενωμένοι με τον Θεό, διότι δεν τον έχουν αγαπήσει. Μάλιστα. Θα ήθελα να παρακαλέσω θερμά όλους τους φιλενοτικούς αδελφούς μας. Επειδή το θέμα της ενώσεως των, σε εισαγωγικά, εκκλησιών, δεν είναι όλες εκκλησίες, αλλά για να συνεννοούμαστε, είναι κάτι το πνευματικό
και έχουμε ανάγκη πνευματικής αγάπης, ας το αφήσουμε σε αυτούς που αγαπήσανε πολύ τον Θεό και είναι θεολόγοι, σαν τους πατέρες της Εκκλησίας, και όχι νομολόγοι που προσφέρανε και προσφέρουν ολόκληρο τον εαυτό τους στην διακονία της Εκκλησίας, αντί μεγάλης λαμπάδας, ναι, στους οποίους άναψε το πυρ της αγάπης του Θεού και όχι ο αναπτήρας του νεοκόρου. Τώρα μου έρχεται στο νου αυτό που γίνεται, πολλοί πάνε και προσκυνάνε την Παναγία της Τίνου και, ναι, καλά κάνουν. Ναι. Αλλά ομιλούν τώρα για τους αρχιερείς και τους πατριάρχες που είναι οικουμενιστές. Δηλαδή ισχύει αυτό που λέει δηλαδή εδώ πέρα, ότι οι σύγχρονοι φιλενοτικοί πάνε και ανάβουν μεγάλες λαμπάδες σε μεγάλα μανουάλια που τις άναψε ο αναπτήρας του νεοκόρου, έτσι. Λοιπόν, ναι, αυτό ποιο πυρ αγάπης δείχνει για όλη την κατάσταση που επικρατεί? Ενώ οι Άγιοι Πατέρες είχαν την αγάπη και προσέφεραν όλο τον εαυτό τους για την Εκκλησία και είχαν τη φωτιά, το πύρι της αγάπης του Θεού. Μάλιστα. Μάλιστα. Ας γνωρίζουμε λοιπόν ότι δεν υπάρχουν μόνο φυσικοί νόμοι αλλά και πνευματικοί. Επομένως, η μέλουσα οργή του Θεού δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με συνεταιρισμό αμαρτωλών, διότι θα λάβουμε διπλή οργή, αλλά με μετάνοια και τήρηση των εντολών του Κυρίου. Mm-hmm. Παρακάτω σημειώνει ο Άγιος Παΐσιος πάλι μια πάρα πολύ σημαντική διαπίστωση, και θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό είναι μια απάντηση και στον παπισμό, στον Πάπα, που λέει ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία, λέει, είναι ασθενής και ελλειμματική Εκκλησία, έτσι, επειδή δεν αναγνωρίζουμε τον Πάπα σαν πρώτο, έτσι. Ναι. Λοιπόν, και λέει ο Άγιος Παΐσιος ότι ας γνωρίζουμε καλά ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία μας δεν έχει καμία έλλειψη. Η μόνη έλλειψη που παρουσιάζεται είναι η έλλειψη σοβαρών ιεραρχών και ποιμένων με πατερικές αρχές. Είναι ολίγοι οι εκλεκτοί, όμως δεν είναι ανησυχητικό. Η Εκκλησία είναι η Εκκλησία του Χριστού και Αυτός την κυβερνάει. Και αυτό, αγαπητέ κύριε Βασιλιάδη και αγαπητοί τηλεθεατές, αυτό που λέει ο Άγιος Παΐσιος, όντως είναι, δυστυχώς, είναι γεγονός. Οι περισσότεροι εκ των αρχιερέων μας και των πατριαρχών δεν έχουν καμία σχέση με τους Αγίους Πατέρες. Ναι. Μιλάς μαζί τους και σου αναφέρουν οτιδήποτε άλλο εκτός από τους Αγίους μας. Για τον εαυτό τους, για ξένους, ξέρω εγώ, της Δύσεως, ερευνητές, σε εισαγωγικά θεολόγους κτλ. Και δεν έχουν διαβάσει Αγίους Πατέρες και δεν ξέρουν τι λένε οι Άγιοι Πατέρες για σύγχρονα θέματα. Οι περισσότεροι, όχι όλοι, υπάρχουν και εξαιρέσεις, έτσι. Λοιπόν, τους θεωρούν αναχρονιστικούς. Βεβαίως, γι' αυτό και έχουν εφεύρει την αίρεση της λεγόμενης μεταπατερικής θεολογίας. Ακριβώς. Έτσι. Ακριβώς. Αυτοί είναι μεταπατέρες τώρα. Ναι, ναι, ναι. Μεταπατερικοί μάχονται τους Αγίους Πατέρες, γι' αυτό και κάνουν όλα αυτά που κάνουν. Γιατί αν πίστευαν στους Αγίους Πατέρες που απαγορεύουν όλα αυτά, έτσι, δεν έτσι, θα τα κάναν. Έτσι, αλλά έτσι, αυτό είναι ένα δείγμα ότι δεν πιστεύουν στους Αγίους mm-hmm. Πατέρες και ουσιαστικά δεν πιστεύουν στον ίδιο το Θεό μας, έτσι. Γιατί οι Άγιοι Πατέρες με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος έγιναν αυτό που έγιναν. Έτσι. Συνεχίζει ο Άγιος Παΐσιος μια τελευταία φράση από την δεύτερη επιστολή και λέει ότι ο Κύριος, όταν θα πρέπει, θα παρουσιάσει τους Μάρκους τους Ευγενικούς και τους Γρηγορίους Παλαμάδες για να συγκεντρώσουν όλα τα κατασκανδαλισμένα αδέλφια μας, για να ομολογήσουν την Ορθόδοξη πίστη, να στερεώσουν την παράδοση και να δώσουν χαρά μεγάλη στη μητέρα μας. Πολύ ωραίο. Και για να δούμε τώρα τι λέγει για την απόσχηση από την Εκκλησία. Στην ίδια πάλι επιστολή, την δεύτερη, όντως ο Άγιος Παΐσιος κάνει και αναφορά στον ολέθριο αυτό κίνδυνο της αποσχίσεως από την Εκκλησία και συνάμα της ιδρύσεως ιδίας Εκκλησίας, ναι, εξαιτίας των φιλενοτικών ανοιγμάτων. Δηλαδή είναι δύο κακά εδώ. Όχι μόνο αποσχίζονται από την Εκκλησία, αλλά πάνε και κάνουν και δικιά τους Εκκλησία.
Κάτι ανάλογο που έγινε εδώ πέρα το 1924 με τους ζηλωτές παλαιοημερολογίτες. Μάλιστα. Έτσι. Να δούμε τι λέει ο Άγιος Παΐσιος, έτσι. Ναι. Στους καιρούς μας βλέπουμε ότι πολλά πιστά τέκνα της Εκκλησίας μας, μοναχοί και λαϊκοί, έχουν δυστυχώς αποσχιστεί από αυτήν εξαιτίας των φιλενωτικών. Έχω την γνώμη ότι δεν είναι καθόλου καλό να αποχωριζόμαστε από την Εκκλησία κάθε φορά που θα φταίει ο Πατριάρχης. Αλλά από μέσα, από κοντά, στη Μητέρα Εκκλησία, έχει καθήκον ο καθένας να αναγωνίζεται με τον τρόπο του. Το να διακόψει το μνημόσυνο του Πατριάρχου, να αποσχιστεί και να δημιουργήσει δική του Εκκλησία και να εξακολουθεί να ομιλεί βρίζοντας τον Πατριάρχη, αυτό νομίζω είναι παράλογο. Αυτό κάνουν οι ζηλωτές, οι πανημερολογίτες. Μάλιστα. Εάν για την Α ή Β λοξοδρόμηση των κατά καιρούς πατριαρχών χωριζόμαστε και κάνουμε δικές μας εκκλησίες, Θεός φυλάξει, θα ξεπεράσουμε και τους προτεστάντες ακόμα. Εύκολα χωρίζει κανείς, δύσκολα επιστρέφει. Δυστυχώς, έχουμε πολλές σε εισαγωγικά εκκλησίες στην εποχή μας. Δημιουργήθηκαν είτε από μεγάλες ομάδες ή και από ένα άτομο ακόμη. Και καταλήγει ο γέροντας αυτήν τη δεύτερη επιστολή του ως εξής. Ας ευχηθούμε να δώσει ο Θεός τον φωτισμό του σε όλους μας και στον Πατριάρχη μας Κύριο Θυναγόρα, για να γίνει πρώτον η ένωση σε αυτών των σε εισαγωγικά εκκλησιών, να πραγματοποιηθεί η γαλήνη ανάμεσα στο σκανδαλισμένο Ορθόδοξο πλήρωμα, η ειρήνη και η αγάπη μεταξύ των Ορθοδόξων Ανατολικών Εκκλησιών και κατόπιν ας γίνει σκέψη για την ένωση μετά των άλλων ομολογιών, εάν και εφόσον ειλικρινώς επιθυμούν να ασπαστούν το Ορθόδοξο δόγμα. Μάλιστα. Αυτή είναι η τάξη που ακολουθεί η Ορθόδοξη Εκκλησία μας σε περίπτωση επιστροφής αιρετικών στους κόλπους της. Ναι. Βλέπουμε δηλαδή μέσα από αυτές τις δύο επιστολές του Αγίου Παϊσίου ότι ο Άγιος Παϊσίος είναι σαφής και κρυστάλλινος απέναντι στα δύο άκρα του οικουμενισμού από τη μία και του ζηλωτισμού από την άλλη. Μάλιστα. Και επειδή αναφερθήκατε και στη διακοπή μνημονεύσεως στην επιστολή του του Πατριαρχικού Ονόματος, ποια στάση τήρησε ο Άγιος όσον αφορά την διακοπή μνημονεύσεως του ονόματος του τότε Πατριάρχου Αθηναγόρου? Βεβαίως. Εδώ θα ήθελα να κάνω καταρχήν μια διευκρίνηση για να κατανοηθεί το θέμα αυτό της διακοπής μνημονεύσεως του ονόματος αιρετιζόντων οικουμενιστών, πατριαρχών, αρχιερέων κτλ. Λοιπόν, ο κληρικός έχει το αναφέρει το δικαίωμα ως εσχάτη διαμαρτυρία την οποία του παρέχουνε οι ιεροί κανόνες της Εκκλησίας μας, όπως ο 31ος Αποστολικός Κανόνας και ο 15ος Κανόνας της Πρωτοδευτέρας Συνόδου, έτσι. Ναι. Παρέχουν λοιπόν οι ιεροί κανόνες το δικαίωμα σε έναν κληρικό όταν ο επίσκοπος στον οποίο ανήκει κηρύττει γυμνή τη κεφαλή και παρησία και δημόσια στις εκκλησίες ή οπουδήποτε πάει, κηρύττει αίρεση η οποία είναι κατεγνωσμένη, δηλαδή καταδικασμένη, ναι, από τους Αγίους Πατέρες και από συνόδους. Ναι. Σε αυτή την περίπτωση, οι ιεροί κανόνες δίνουν το δικαίωμα ο κληρικός, ως εσχάτη διαμαρτυρία, να σταματήσει να μνημονεύει το όνομα του επισκόπου του όταν τελεί τις ιερές ακολουθίες και δει την Θεία Λειτουργία. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι αντικανονικό. Μέχρι εδώ κινούμαστε μέσα στα όρια των ιερών κανόνων. Μέχρι εδώ είμαστε εντάξει, οι κληρικοί. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως, εάν υπερβούμε τα όρια, που τι σημαίνει υπέρβαση των ορίων, σημαίνει αυτό που είπε παραπάνω ο Άγιος. Να αποσχιστείς μετά, να δημιουργήσεις δικιά σου εκκλησία μετά, να βρίζεις μετά, ξέρω εγώ, τον επίσκοπό σου, αυτά είναι υπέρβαση των κανόνων και τιμωρούνται. Μάλιστα. Και είναι παράλογα, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα είναι αναφέρετο ιεροκανονικό δικαίωμα η διακοπή μνημονεύσεως του ονόματος του οικείου επισκόπου
από τους κληρικούς. Ναι. Αλλά μένουμε μέχρι εκεί. Ναι. Στην περίπτωση και, του Πατριάρχου, τι γίνεται? Και ο Άγιος Παΐσιος, επειδή ήξερε το πνεύμα και το γράμμα των Ιερών Κανόνων, ήταν υπέρ αυτής της ερμηνείας, ας το πούμε, ναι, της στάσεως. Ο Άγιος Παΐσιος, λοιπόν, πρωτοστάτησε στην εποχή του στην διακοπή του πατριαρχικού μνημοσύνου του, μάλιστα, Αθηναγόρα. Μάλιστα. Όταν ήταν στην Ιερά Μονή Σταυρονικήτα. Mm-hmm. Και αυτή την θέση την τήρησε ο Άγιος Παΐσιος, μολονότι στην ανωτέρω επιστολή που είπαμε, στην αρχή δεν συνιστούσε τη διακοπή μνημοσύνου. Το διαβάσατε. Στην αρχή, mm-hmm, έτσι στις αρχές του 1969, ναι, δεν συνιστούσε την διακοπή για να αποφύγει τα σχίσματα τα ζηλωτικά, έτσι. Ναι. Λοιπόν, όμως αργότερα, το 1970, όπως σας είπα, ο Άγιος Παΐσιος, βλέποντας αυτήν την τρομερή κατρακύλα του Αθηναγόρα προς τον Οικουμενισμό και τον Πάπα, σας είπα, πρωτοστάτησε και μαζί με άλλους πατέρες εφήρμοσαν τους Ιερούς Κανόνες και διέκοψαν την μνημόνευση του ονόματος του Αθηναγόρα κατά τις ακολουθίες και τις θείες λειτουργίες. Και τότε δεν ήταν μόνος του ή μόνο η Ιερά Μονή Σταυρονικήτα, όλο το Άγιον Όρος. Μάλιστα. 19-20 μονές. Και επίσης, μαζί με αυτές τις μονές, όλο το Άγιον Όρος και τρεις Μητροπολίτες της Ελλαδικής Εκκλησίας, ναι, ο Φλωρίνης Καντιώτης, φυσικά, ο Παραμυθίας ο Παύλος και ο Ελευθεροπόλιος ο Αμβρόσιος. Μάλιστα. Και αυτοί είχαν διακόψει τη μνημόνευση του ονόματος του Αθηναγόρα. Ναι. Λοιπόν, άρα καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ο Άγιος Παΐσιος ουδέποτε υποστήριξε τις αιρετικές και βλάσιμες γνώμες ότι δήθεν τα Ιερά Μυστήρια είναι άκυρα χωρίς την επισκοπική μνημόνευση. Μάλιστα. Μάλιστα, όταν ο επίσκοπος κηρύττει αίρεση, γυμνείται κεφαλή. Γιατί υπάρχει στην εποχή μας άλλη μία οικουμενιστική θεωρία που λέει ότι άπας και δεν μνημονεύσεις το όνομα του επισκόπου σου στη Θεία Λειτουργία, είναι άκυρο, λέει, το μυστήριο. Ας είναι αιρετικός, δεν πειράζει, μνημόνευσέ τον για να είναι έγκυρο το μυστήριο. Συγγνώμη, εμείς ρωτάμε, το μυστήριο της Ευχαριστίας και όλα τα μυστήρια στο όνομα του επισκόπου τελούνται ή στο όνομα του Χριστού και της Αγίας Τριάδος? Ποιος είναι το κέντρο των μυστηρίων? Έτσι. Ο Χριστός δεν είναι. Χριστοκεντρικά είναι τα μυστήρια, δεν είναι επισκοποκεντρικά. Δηλαδή, καταλαβαίνετε εδώ, είναι σαν να αναγάγουν αιρετικούς επισκόπους, αιρετικούς οικουμενιστές, στο επίπεδο της θεότητος, αντικαθιστώντας, ναι, το όνομα του Χριστού με το όνομά τους, ας πούμε. Ιδωλολατρία. Ναι, ναι. Αντί για τον θεάνθρωπο, βάζουν τον άνθρωπο, επίσκοπο. Και αιρετικό κιόλας. Φανταστείτε. Λοιπόν, όπως τονίσαμε, ο Άγιος Παΐσιος γνώριζε και το γράμμα και το πνεύμα των Ιερών Κανόνων, όπως επίσης γνώριζε τις θέσεις, τις στάσεις και τις πράξεις των μεγάλων Αγίων Πατέρων έναντι των αιρετικών. Ναι. Και πολύ ορθά έπραξαν τόσο ο Άγιος Παΐσιος όσο και οι άλλοι Αγιορείτες Πατέρες και διέκοψαν την μνημόνευση του κυρίου Αθηναγόρα την τριετία 1970-1973. Μάλιστα. Οπότε και εκοιμήθη ο Αθηναγόρας. Ναι. Άλλωστε, είχαν ως οδοδείκτες τις αντιπαπικές συνόδους, την 8η Οικουμενική Σύνοδο του Μεγάλου Φωτίου και την 9η επί Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, όπως και τόσους άλλους Αγίους Πατέρες. Το σημαντικό εδώ είναι ότι κανείς από όσους διέκοψαν και έπαυσαν την μνημόνευση του Πατριάρχη Αθηναγόρα δεν αποκόπηκε από την Ορθόδοξη Εκκλησία, είτε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο είτε από την Εκκλησία της Ελλάδος. Ναι. Ούτε οι ίδιοι ήταν, ας πούμε, καταναγκαστικοί. Δεν επέβαλαν δηλαδή τη διακοπή μνημοσύνου του Πατριάρχου στους άλλους επισκόπους. Ναι. Έτσι. Και δήθεν να τους κατηγορούν και να τους καταδικάζουν ως αιρετικούς επειδή δεν κάνουν αυτό που έκαναν αυτοί. Ούτε ποτέ διακόπηκε η εκκλησιαστική κοινωνία. Ναι.
μεταξύ τους. Αυτά είναι πολύ σημαντικά. Φυσικά. Γιατί στην εποχή μας έχουμε ανθρώπους ου κατεπίγνωσιν ζηλωτές, οι οποίοι ναι μεν χρησιμοποιούν τη διακοπή μνημοσύνου, αλλά υπερβαίνουν τα όρια του και πέφτουν στις παγίδες που είπαμε τώρα εδώ πέρα πριν από λίγο. Έτσι. Μάλιστα. Πώς αντιμετώπισε ο Άγιος Παΐσιος το θέμα της συμμετοχής της Ιεράς Κοινότητος του Αγίου Όρους δια αντιπροσώπων στις εορτές του Αγίου Σεργίου της Ρωσικής Εκκλησίας? Μάλιστα. Εδώ να πούμε ότι η Ρωσική Εκκλησία εκείνη την περίοδο για πρώτη φορά είχε λάβει συνοδική απόφαση ότι μπορούν να μεταδώσουν τη Θεία Κοινωνία στους παπικούς. Μάλιστα. Δηλαδή να τελεστεί ορθόδοξη λειτουργία και να έρχονται οι παπικοί και να μεταλαμβάνουν. Κληρικοί και, να, ναι, και οι Ρώσοι, ας πούμε, ορθόδοξοι μπορούν να τους μεταλαμβάνουν. Μάλιστα. Αυτό βέβαια είναι εντελώς, μα εντελώς αντικανονικό και απαράδεκτο. Και κοιτάξτε τώρα τι έγινε. Μα γιατί και θα δεχόντουσαν οι παπικοί να μεταλάβουν... Οι παπικοί δεν έχουν κάποιο κόλλημα σε αυτό, γιατί πρέπει να σας πω ότι μετά την δεύτερη Βατικανή Ψευδοσύνοδο τους έχει δοθεί εντολή ότι πλέον επειδή έχουμε ενωθεί Ορθόδοξοι και Παπικοί δεν υπάρχει καμία διαφορά, και επιτρέπεται να πηγαίνετε και στους Ορθοδόξους Ναούς να κοινωνείτε. Α, και έβγαλε συνοδική απόφαση η Ρωσική Εκκλησία, η οποία το επέτρεπε αυτό. Ναι. Μάλιστα. Δηλαδή ουσιαστικά τι έκανε, ουσιαστικά βατικανοποιήθηκε. Εφάρμοσε δηλαδή τις αποφάσεις της Δευτέρας Βατικανής στη Ρωσική Εκκλησία. Και τι έκανε ο Άγιος Παΐσιος λοιπόν? Ο Άγιος Παΐσιος λοιπόν, όταν έλαβε γνώση της ρωσικής προσκλήσεως, οι Ρώσοι έδωσαν μια πρόσκληση προς την Ιερά Κοινότητα για να συμμετέχει δια αντιπροσώπων στις εορτές του Αγίου Σεργίου. Ο Άγιος Παΐσιος αντιτάχθηκε στο να συμμετέχει δια αντιπροσώπων η Ιερά Κοινότητα. Μάλιστα, έστειλε σε πνευματικά του τέκνα της Ιεράς Κοινότητας ιερομόναχο και θεολόγο της Ιεράς Μονής Σταυρονικήτα με το μήνυμα να ματαιωθεί πάση θυσία η μετάβαση των ιεροκοινοτικών αντιπροσώπων στη Μόσχα. Και αυτό να μην γίνει σιωπηρός και ανεπισήμως, έτσι στα κρυφά δηλαδή, αλλά να γίνει με επίσημο γράμμα, ομολογιακό και αποδοκιμαστικό της αντορθόδοξης ρωσικής ενέργειας της μεταδόσεως Θείας Κοινωνίας στους αιρετικούς παπικούς. Δόθηκε σκληρή μάχη τότε για να κερδιθεί η πλειοψηφία της Ιεράς Κοινότητας, την οποία είχε παρασύρει και παραπείσει ομάδα αντιπροσώπων νεοτεριζόντων. Φανταστείτε, ακόμα από τότε υπάρχει αυτή η διαμάχη. Όμως, η πρωτοβουλία, το όνομα και η ανυποχώρητη επιμονή του Αγίου Παϊσίου, μαζί με την δύναμη της προσευχής του, έφεραν το καλό αποτέλεσμα της συντάξεως και της αποστολής αποκαλυπτικού γράμματος της Ιεράς Κοινότητας εναντίον της μεταδόσεως της Θείας Κοινωνίας στους αιρετικούς παπικούς από την Ρωσική Εκκλησία. Ναι. Κατάφερε δηλαδή ο Άγιος Παΐσιος να συνταχθεί γράμμα επίσημο, ομολογιακό της κοινότητος του Αγίου της κοινότητος, το οποίο απέστειλε προς τη Ρωσική Εκκλησία στις 27 Δευτέρου του 1977. Μάλιστα. Έτσι. Με το οποίο ευχαριστούν μεν τη Ρωσική Εκκλησία για την πρόσκληση, μιλάνε για τους δεσμούς μεταξύ Αγίου Όρους και Ρωσικής Εκκλησίας, αλλά βάζουν τον δάκτυλόν τους επί των τύπων των ύλων και τους λένε αλήθειες, ότι εφόσον έχετε πάρει τέτοια συνοδική απόφαση και ισχύει ακόμα και μεταδίδεται τη Θεία Κοινωνία στους αιρετικούς παπικούς, το Άγιον Όρος δεν μπορεί να συμμετέχει επίσημα σε αυτούς τους εορτασμούς, γιατί θα γίνει το ίδιο. Μάλιστα. Και παρακαλούν στο τέλος αυτή την απόφαση να την ξανασυζητήσουν στην ιεραρχία τους, η Ρωσική Εκκλησία, και να την καταστρατηγήσουν. Τελικώς, να μην ισχύει πλέον. Τελικώς. Τελικώς δεν μετείχε το Άγιον Όρος επίσημα, δεν πήγε κανένας. Όχι, μετά η σύνοδος. Η Ρωσική Εκκλησία, όχι, δεν την πήρε πίσω. Α, δεν την πήρε πίσω. Όχι. Μέχρι. Ισχύει από τότε. Σήμερα ισχύει. Α, ισχύει σήμερα αυτό το πράγμα. Δυστυχώς.
Σημαντικό, σημαντικό. Έγινε μια προσπάθεια από τον μετέπειτα, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, Πατριάρχη. Αλλά στην πράξη και στην πρακτική, δηλαδή στην ποιμαντική, δυστυχώς υπάρχουν τέτοια φαινόμενα στη Ρωσική Εκκλησία. Μάλιστα, μάλιστα. Τι λέγει ο Άγιος Παΐσιος για τις συμπροσευχές Ορθοδόξων με αιρετικούς? Ναι, ο Άγιος Παΐσιος ήταν πολύ ευαίσθητος και πολύ προσεκτικός όταν πρόκειτο για θέματα επικοινωνίας και συμπροσευχής με αιρετικούς. Και για να το δείξουμε αυτό, ας αναφέρουμε το εξής χαρακτηριστικό περιστατικό. «Κάποτε», διηγήθηκε ο γέροντας, «μου ήρθαν δύο παπικοί, Λατίνοι. Μου λέει λοιπόν ο ένας, έλα να πούμε το Πάτερ ημών. Για να πούμε το Πάτερ ημών μαζί, του είπα, πρέπει να συμφωνούμε στο δόγμα. Όμως μεταξύ ημών και ημών, χάσμα μέγα εστί». Ύστερα μου λέει, «Μόνο οι Ορθόδοξοι είναι κοντά στο Θεό και μόνο αυτοί θα σωθούνε. Ο Θεός είναι με όλο τον κόσμο». «Ναι», του είπα, «εσύ μπορείς να μου πεις και πόσος κόσμος είναι κοντά στον Θεό». Έχουμε λοιπόν διαφορές. Είμαστε φυσικά παιδιά του ενός πατέρα, αλλά μερικά μένουν στο σπίτι και μερικά γυρίζουν έξω. «Να δείξουμε αγάπη», μου λένε μετά. «Και η αμαρτία έγινε μόδα», τους λέω. «Και αυτό μέσα στην αγάπη είναι», μου λένε. «Όλοι μιλάνε για αγάπη, ειρήνη και ομόνοια», τους είπα στο τέλος, «αλλά όλοι αυτοί είναι διχασμένοι και με τον εαυτό τους και με τους άλλους. Γι' αυτό και ετοιμάζουν όλο και μεγαλύτερες βόμβες». Μάλιστα. Πολλοί που μιλούν για αγάπη και ενότητα, οι ίδιοι δεν είναι ενωμένοι με τον Θεό, γιατί δεν τον έχουν αγαπήσει, ούτε έχουν αληθινή αγάπη. Αληθινή αγάπη έχει εκείνος που έχει ορθή πίστη, ζει κοντά στον Θεό, και τότε ο Θεός ζωγραφίζεται στο πρόσωπό του και οι άλλοι βλέπουν στο πρόσωπό του τον Θεό. Εύχομαι ο Θεός να φωτίσει όλους τους ανθρώπους με τους οποίους είμαστε κατά σάρκα αδέλφια από τον Αδάμ και την Εύα, να έλθουν σε επίγνωση της αληθείας για να γίνουν και πνευματικά μας αδέλφια. Μάλιστα. Και όσον αφορά τον Πάπα, τι έχει πει ο Άγιος Παϊσίος? Ναι, ναι, πάλι υπάρχει ένα πολύ χαριτωμένο περιστατικό του Αγίου Παϊσίου. Ο τότε Πάπας, έχοντας ακούσει τη φήμη του Αγίου Παϊσίου, έστειλε μερικούς καρδιναλίους στην καλύβη του γέροντα για να του ανακοινώσουν ότι ο Πάπας τον προσκαλεί στη Ρώμη για να συζητήσουν για δογματικά και εκκλησιαστικά θέματα. Και η απάντηση του Αγίου Παϊσίου ήταν αποστομωτική. Είπε, «Ο Πάπας δεν είναι έτοιμος ακόμη για μια τέτοια συζήτηση. Πρέπει να αποβάλει τον εγωισμό του». Μάλιστα. Όσον αφορά τους αιρετικούς, τι μας λέγει ο Άγιος Παΐσιος? Ναι, ο Άγιος Παΐσιος κάνει αναφορά για αρρωστημένες πλάνες των ετεροδόξων αιρετικών. Συγκεκριμένα γράφει, «Στην εποχή μας, πολλοί από εμάς, επηρεαζόμενοι δυστυχώς από την κοσμική αγάπη που δεν έχει πνευματικό αντίκρισμα, πάμε δήθεν να κάνουμε καλό, να δώσουμε αίμα, ενώ το αίμα μας είναι γεμάτο από πνευματικά μικρόβια και βλάπτουμε περισσότερο. Εάν όμως ζούσαμε πατερικά, θα είχαμε όλη την πνευματική υγεία, την οποία θα ζήλευαν και όλοι οι ετερόδοξοι και θα άφηναν τις αρρωστημένες τους πλάνες και θα σώζονταν δίχως κήρυγμα. Διότι τώρα συγκινούνται από την Αγία μας πατερική παράδοση, γιατί θέλουν να δουν και την πατερική μας συνέχεια, την πραγματική μας συγγένεια με τους Αγίους μας». Εδώ αυτό που λέει ο Άγιος Παΐσιος είναι έλεγχος όχι μόνο για τους ετεροδόξους που λέει ότι έχουν αρρωστημένες πλάνες, αλλά κυρίως για εμάς τους Ορθοδόξους. Μάλιστα. Γιατί έχουμε αυτόν τον θησαυρό των Αγίων Πατέρων, έχουμε αυτό το βίωμα που το ζήσαν όλοι οι Άγιοι της πίστεώς μας. Εμείς όμως οι σύγχρονοι χριστιανοί δεν έχουμε βίωμα, δεν έχουμε την εμπειρία. Και γι' αυτό διαψεύδουμε με τη ζωή μας αυτά που πιστεύουμε Ορθοδόξως. Αλλά οι αιρετικοί και οι ετερόδοξοι θέλουν να δουν πράξη. Θέλουν να δουν ζωή. Αγιότητα βίου θέλουν. Εμείς οι περισσότεροι δεν τα έχουμε αυτά στη ζωή μας. Γι' αυτό και λένε, καλά. Τι λένε και αυτοί οι Ορθόδοξοι, το ίδιο είναι με εμάς. Αφού δεν έχουν κάποια διαφορετική ζωή. Καταλάβατε. Και πιο κάτω, πάλι σε σχέση με το θέμα που συζητάμε, ο Άγιος Παΐσιος είπε ότι αυτό που επιβάλλεται σε κάθε Ορθόδοξο είναι να βάζει την καλή ανησυχία και στους ετεροδόξους
να καταλάβουν δηλαδή ότι βρίσκονται σε πλάνη, για να μην αναπαύουν ψεύτικα τον λογισμό τους και στερηθούν και σε αυτή τη ζωή τις πλούσιες ευλογίες της Ορθοδοξίας και στην άλλη ζωή στερηθούν τις περισσότερες και αιώνιες ευλογίες του Θεού. Δηλαδή πάλι εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε την ευθύνη να βάζουμε την καλή ανησυχία στους ετεροδόξους. Μάλιστα. Και πάμε κλείνοντας να δούμε τι είχε πει για τον διαθρησκειακό οικουμενισμό, Πάτερ. Βεβαίως. Για τον διαθρησκειακό οικουμενισμό υπάρχει πάλι ένα περιστατικό, κάποια λόγια του Αγίου Παϊσίου, τα οποία επακριβώς έχουν ως εξής. Σήμερα δυστυχώς μπήκε η ευρωπαϊκή ευγένεια και πάνε να δείξουν τον καλό. Θέλουν να δείξουν ανωτερότητα και τελικά πάνε να προσκυνήσουν τον διάβολο με τα δύο κέρατα. Mm-hmm. Μία θρησκεία σου λένε να υπάρχει και τα ισοπεδώνουν όλα. Ήρθαν και σε μένα μερικοί και μου είπαν, όσοι πιστεύουμε στον Χριστό να κάνουμε μία θρησκεία. Τώρα είναι σαν να μου λέτε, τους είπα, χρυσό και μπακύρι, μπακύρι είναι το χαλκό έτσι, να τα κάνουμε ένα. Έγινε τόσος αγώνας για να λαμπικάρει το δόγμα. Οι Άγιοι Πατέρες κάτι ήξεραν και απαγόρευσαν τις σχέσεις με αιρετικό. Σήμερα λένε, όχι με αιρετικό, αλλά και με βουδιστή και με πυρολάτρη και με δαιμονολάτρη να συμπροσευχηθούμε. Πρέπει να βρίσκονται στις συμπροσευχές τους και στα συνέδρια και οι Ορθόδοξοι. Είναι μια παρουσία, λένε. Μα τι παρουσία, τα λύνουν όλα με την λογική και δικαιολογούν τα αδικαιολόγητα. Το ευρωπαϊκό πνεύμα νομίζει ότι και τα πνευματικά θέματα μπορούν να μπουν στην κοινή αγορά. Αυτά λοιπόν λέγει ο Άγιος Παΐσιος και για τον διαθρησκειακό οικουμενισμό και για να κάνω μια ανακεφαλαίωση όλων αυτών τα οποία ακούστηκαν στη σημερινή εκπομπή προς τιμήν του Αγίου Παϊσίου τον οποίο εορτάζουμε. Καθίσταται λοιπόν σαφές ότι ο Άγιος Παΐσιος ήταν εναντίον του οικουμενισμού, εναντίον παντός μοντερνισμού ή νεωτερισμού ως υπαγορεύματος του διαβόλου. Και επίσης ήταν και εναντίον κάθε ου κατεπίγνωση ζηλωτισμού. Ποτέ δεν έλεγε και δεν έγραψε ότι είμαστε το ίδιο με τους αιρετικούς, ετεροδόξους και όλα όσα ανιστόρητα και αντορθόδοξα και όντως αρρωστημένα και πλανεμένα έχουν πει και έχουν γράψει ή ακόμη λένε στην εποχή μας και γράφουν οι παλαιότεροι και μάλιστα οι σημερινοί οικουμενιστές και φιλενοτικοί. Και θα ήθελα η σημερινή εκπομπή να είναι μία εκπομπή αφυπνίσεως του πιστού λαού του Θεού, διότι όπως στην εποχή μας έχει πλέον αντιληφθεί ο λαός ότι οι πολιτικοί έχουν προδώσει την πατρίδα και το έθνος μας, αυτό ήδη στην εκκλησιαστική κατάσταση έχει γίνει εδώ και πολλές δεκαετίες, μην πω αιώνα. Μάλιστα. Πολύ σωστά. Και να καταλάβει ο πιστός λαός μας ότι δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία το να πάει κάποιος ο οποίος είναι οικουμενιστικών φρονημάτων να προσκυνήσει τον τάφο του Αγίου Παϊσίου ή να συμμετέχει, ξέρω εγώ, στην Αγρυπνία, στη Θεία Λειτουργία κτλ. Αλλά να συνεχίσει να κάνει οικουμενιστικά. Γιατί έτσι δεν έχει το φρόνημα έτσι του Αγίου Παϊσίου. Ακριβώς. Και είδαμε προηγούμενες χρονιές που έγινε και η Αγιοκατάταξη, ιεράρχες και πατριάρχες οι οποίοι βρίθουνε από οικουμενιστικά φρονήματα να πάνε δίθεν να τιμούνε τον Άγιο Παΐσιο, ο οποίος Άγιος Παΐσιος είπε ακριβώς τα αντίθετα από ό,τι κάνουν αυτοί. Είναι αυτό τώρα τιμή Αγίου ή μίμηση Αγίου? Έτσι. Δεν είναι αυτό ένας εμπεγμός του λαού του Θεού, του ιδίου του Αγίου και πόσο μάλλον κατ' επέκταση του Αγίου Τριαδικού Θεού μας? Και βλέπουμε, να καταλήξω, την μεγάλη απόσταση και το μέγα χάσμα που υπάρχει μεταξύ των Αγίων Πατέρων μας
της πρακτικής και της ποιματικής τους και μεταξύ των συγχρόνων οικουμενιστών, κληρικών, πατριαρχών, αρχιεπισκόπων και κληρικών. Λοιπόν, Πάτερ μου, να σας ευχαριστήσω πολύ την ευχή σας. Κύριου μας και του Αγίου Παϊσίου. Κυρίες και κύριοι, να έχουμε βεβαίως την ευχή του Αγίου Παϊσίου και την ευλογία του και να ευχόμαστε να σκέπει την ελληνική νεολαία, την οποία υπεραγαπούσε και εξακολουθεί να υπεραγαπά από τον ουρανό. Να είστε όλοι καλά, χαίρετε.